Εκατοντάδες τουρίστες προσγειώθηκαν σήμερα στο αεροδρόμιο της Καλογιάννης των Χανίων, κηρύσσοντας επίσημα την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Οι πρώτοι τουρίστες έφτασαν από την Νορβηγία στο χώρο των αφίξεων για να πάνε στους προορισμούς τους. Με πτήση από το Όσλο άνοιξε φέτος η νέα τουριστική σεζόν. Χιλιάδες επισκέπτες θα έρθουν στο νησί για να γνωρίσουν τις ομορφιές του τόπου. Εάν και οι περισσότεροι έχουν ξανάρθει στο νησί. We came from Oslo, Norway, and we will stay here for one week. Actually, we have been here before, but last time it was in the other airport, Heraklion. Μου έχει σπίτι εδώ, ναι. Ναι. Ναι, κάθε Πάσχα, τώρα έχω εμείς Πάσχα στην Νορβηγία και ναι, και το καλοκαίρι. Όσο για το τι τους αρέσει στην Κρήτη, αρκετοί τουρίστες δηλώνουν. Oh, it's for the warm weather and taking a bath and stuff like that, yeah. The people are lovely. Yeah, and the food is amazing. Come here and enjoy a little bit more of the spring and have some peace and quiet. Maybe see a little bit of the old town, some of the beautiful beaches. Οι αφίξεις αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες ημέρες με τις περισσότερες πτήσεις να έρχονται από σκανδιναβικές χώρες. Αισιόδοξοι είναι και οι επιχειρηματίες του τουρισμού στα Χανιά σύμφωνα με τις κρατήσεις που ξεκίνησαν φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Την ίδια ώρα πηγές από τους tour operators αναφέρουν πως η συζήτηση είναι πολύ ισχυρή για τους προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου και ειδικά για την Ελλάδα.